Μην ανησυχείτε, δεν είναι ακατάλληλο. Τώρα λοιπόν θα κλείσει το πλάνο η κλειδαρότυπα και ένα παιδί που βλέπει αυτό το μικρό βιντεάκι εδώ μαθαίνει και του αποτυπώνεται κιόλας, έτσι δεν είναι? Το τι γίνεται με την ιστορία και την καταγωγή του πλάνου. Ακριβώς, το αποτυπώνεται η μυθοποίηση που υπήρχε ήδη για τον φιλόσοφο από την περίοδο που ζούσε. Ενδιαφέρον έχει βέβαια και άλλη μια ιστοριούλα που έχετε εδώ δεξιά και που τελικά αποκαλύπτει ότι οι μαθητές του Πλάτωνα δεν ήταν μόνο άντρες, υπήρχαν δύο γυναίκες, έτσι δεν είναι, οι οποίες ντύνονταν ανδρικά. Ναι, τουλάχιστον για τη μία από τις δύο, για την Αξιοθέα, γνωρίζουμε ότι είχε ντυθεί άντρας προκειμένου να καταφέρει να μαθητεύσει δίπλα στον Πλάτωνα. Διότι η εκπαίδευση των γυναικών. Εδώ λοιπόν καλείσαι να απαντήσεις μια σειρά ερωτήσεων για να σου αποκαλύψει η μορφή που είδατε, η αντρική μορφή που είδατε στην αρχή, ένα μεγάλο μυστικό, αυτή η μορφή. Στο τέλος λοιπόν, αφού απαντάς όλες αυτές τις ερωτήσεις, σου αποκαλύπτει ότι ξέρεις δεν είμαι άντρας, είμαι γυναίκα και επειδή στην εποχή μου δεν επιτρεπόταν, για πείτε μας τη συνέχεια. Επειδή δεν επιτρεπόταν στις γυναίκες να σπουδάσουν, εγώ ντύθηκα άντρας και μπήκα μέσα στην Ακαδημία. Είμαι μία από τις δύο γυναίκες μαθήτριες που είχε ο Πλάτωνας. Ένα μεγάλο μυστικό, αν σκεφτείτε. Βέβαια, να πούμε ότι η είσοδος στο μουσείο είναι ελεύθερη, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, η είσοδος στο μουσείο είναι ελεύθερη. Είναι ανοιχτά από Τρίτη μέχρι Κυριακή 9 με 4. Ναι. Το μουσείο θα το λειτουργήσει ο ΠΑΝΔΑ, ο Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Και ξεκινά από την 1η Δεκεμβρίου με μουσιοπαιδαγωγικά προγράμματα. Οι μουσιοπαιδαγωγοί ετοιμάζονται. Άντζελα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, έτσι να μάθουμε και να περιηγηθούμε και στο χώρο αλλά και για τις ιδέες του μεγάλου Έλληνα. Θα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον να το επισκεφθείτε, νομίζω, με τα παιδιά σας ή και μόνοι σας. Είναι πραγματικά ένα ξεχωριστό μουσείο. Και από τη στιγμή που η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα το βάλουμε σε πρόγραμμα να μας φροντίσεις, έτσι.